παρελθόντος. Κορυφαία στιγμή της επίσκεψης αναμφίβολα. Η συνάντηση στο Λευκό Οίκο, στο Βαλγραφείο, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Όπως θα τα πάρουμε από την αρχή, όπως γίνονται και εδώ αυτές τις ημέρες. Συναντηθήκατε με πολλούς επιχειρηματίες, Αμερικανούς και ομογενείς. Θέλω να πάμε λίγο στην ομογένεια. Εκτός από το καλό κλίμα και τη διάθεση για επενδύσεις, δέσμευση πήραμε ή φεύγουμε μόνο με τη διάθεση στα χέρια? Δέσμευση πήραμε για επενδύσεις? Κοιτάξτε, κύριε Λασκαρά, νομίζω ότι θα είχε δίκιο αν παρατηρούσε κανείς, όπως και εσείς υπονοήσατε, ότι κατά το παρελθόν οι σχέσεις της Μητρόπολης με την Ομογένεια ήταν σχέσεις αγάπης, στοργής και αλληλοκατανόησης, αλλά σχέσεις που λίγο πατάγανε στις απευθείας επενδύσεις, στις απευθείας οικονομικές σχέσεις. Τώρα έχει ξεκινήσει και αυτό. Ένα πρώτο παράδειγμα είναι η επένδυση ενός μεγάλου αμερικανικού φαντ, όπου επικεφαλής είναι ένας Ελληνοαμερικάνος, ο κύριος Κάλαμος, στην Εθνική Ασφαλιστική. Νομίζω ότι ακριβώς ανοίγει μια μεγάλη πόρτα, μια τεράστια δίωδος δυνατοτήτων για να αξιοποιηθεί το τεράστιο δυναμικό της Ομογένειας στην ανάκαμψη της οικονομίας. Χθες βρέθηκε και όλη η ελληνική αποστολή σε Συνεσπέσεις, στο μεγαλύτερο στούντιο που υπάρχει στο Σικάγο, ένα από τα μεγαλύτερα της Αμερικής. Πάρα πολλοί μεγάλες ταινίες και σειρές γυρίζονται εκεί και θα έλεγα να χρησιμοποιήσω τη λέξη, ήταν σοκαριστικά καλά τα λόγια που είπαν οι Έλληνες ιδιοκτήτες της εταιρείας για τις προσπάθειες που γίνονται. Θα γυριστεί καμιά ταινία όμως μεγάλη παραγωγή στην Ελλάδα? Πιστεύουμε ότι θα γυριστούν πολλές. Ή θα πηγαίνουν στις γειτονικές χώρες όπως γίνεται σήμερα? Εδώ, κοιτάξτε, η Ελλάδα ήταν η τελευταία χώρα της γειτονιάς μας και βεβαίως της Ευρώπης, αλλά και τη γειτονιά μας θα αναφερθώ ιδιαίτερα, επειδή υπάρχουν ανάλογες κλιματικές συνθήκες και ανάγλυφο το οποίο μοιάζει μεταξύ των χωρών. Ήταν η τελευταία χώρα η οποία θέσπισε για πρώτη φορά κίνητρα για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή εκκίνηση, ακριβώς για να μπει η χώρα στο χάρτη των επενδύσεων οπτικοακουστικών μέσων. Έχουμε όχι μόνο θεσπίσει κανόνες με επενδυτικά κίνητρα, αλλά κυρίως λύσαμε γραφειοκρατικά ζητήματα, τα οποία ταλάνιζαν και εμπόδιζαν παραγωγούς να επιλέξουν την Ελλάδα ως χώρα επένδυσης για κινηματογραφικές παραγωγές. Να δούμε λοιπόν και να μετράει ο χρόνος αντίστροφα για να δούμε παραγωγή. Μετράει ο χρόνος αντίστροφα, πιστεύω. Είμαι βέβαιος ότι πολύ σύντομα θα έχουμε καλά νέα και θα έλεγα και στον κόσμο αυτές τις επενδύσεις και αυτές τις παραγωγές να τις μετράει όχι μόνο με το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που έχουν στην απασχόληση, με το γεγονός δηλαδή ότι εκτός από τους ηθοποιούς, τους τεχνικούς και μία σειρά από άλλα επαγγέλματα θα μπορέσουν να βοηθηθούν, να την μετράει και ως προς το αποτέλεσμα που θα έχει για τη διαφήμιση της χώρας. Πάμε διότι, τώρα. Διότι και, για το παρελθόν, και στο παρελθόν είχαμε παράδειγματα ταινιών οι οποίες ανέδειξαν τον πλούτο το φυσικό και τόπους στη χώρα μας ως τόπους επίσκεψης. Πάμε τώρα απευθείας και στα υπόλοιπα θέματα με γρήγορες απαντήσεις, Υπουργέ, γιατί θα γίνονται γρήγορα οι συνεντεύξεις στην ΕΡΤ και στην εκπομπή. Θα είναι σύντομες. Δεν θα έρχεστε 20-30 λεπτά να μας μιλάτε, να λέτε ότι θέλετε να φεύγουμε όλοι χαρούμενοι. Θα γίνονται ερωτήσεις, θα ακούμε τις απαντήσεις και θέλω να ρωτήσω. Θα δει τη Λαγκάρντ σε λίγες ώρες ο Πρωθυπουργός στην έδρα της. Η τρίτη αξιολόγηση είναι εφικτό να κλείσει μέχρι το τέλος του έτους? Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρξει καθυστέρηση πλέον. Νομίζω ότι υπάρχει και μια σύγκληση μεταξύ των θεσμών και είμαι βέβαιος ότι αυτό θα αποτυπωθεί πάρα πολύ σύντομα. Υπάρχει περίπτωση να ζητήσουν κι άλλα κι άλλα κι άλλα για να κλείσει την ώρα της? Νέες απαιτήσεις, νέα μέτρα? Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση έκλεισε προχθές. Έγινε πάρα πολύ σαφές από τους εκπροσώπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου του πιο απεσιόδοξου από τους θεσμούς με τους οποίους έχουμε συμφωνήσει. Θα πούμε και στο ξεκίνημα. Κορυφαία στιγμή της επίσκεψης, η συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε την πρόσκληση στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Πάντα όμως στη ζωή κάτι δίνουμε, κάτι παίρνουμε, κάτι ζητάμε, κάτι μας ζητούν. Εδώ πώς παίζεται το παιχνίδι? Τι ζητά η Αμερική και τι θέλουμε εμείς από την Αμερική? Κοιτάξτε να δείτε, οι ΗΠΑ ήταν παραδοσιακά στην περιοχή μας ένας παίκτης ασφάλειας. Σταδιακά βαθμιαία και καλώς για την Ελλάδα γίνεται και ένας παίκτης οικονομικός με σημαντική παρουσία και ενδιαφέρον αυξημένο για επενδύσεις. Νομίζω ότι είναι μια σχέση από την οποία και οι δύο χώρες μπορούν να επωφεληθούν και να επωφεληθεί βεβαίως και η Ελλάδα, η οποία αναδεικνύεται βγαίνοντας από την κρίση σε ένα κόμμα σταθερότητας και ανάπτυξης. Η Αθήνα θέλει δέσμευση και για το ζήτημα του χρέους. Θέλουμε να το ακούσουμε και από τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Αθήνα θέλει να τηρήσουν όλοι τα συμφωνητά.
συμφέροντα. Νομίζω ότι κάθε παγκόσμια οικονομική δύναμη έχει κάθε συμφέρον η Ευρώπη να φύγει από το φάσμα της κρίσης οριστικά και αυτό νομίζω ότι θα αποτυπωθεί. Θα τεθεί και το θέμα του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, να κόψουμε τελείως τις σχέσεις μας με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό είναι νομίζω μια δυναμική εξέλιξη, η οποία δεν μπορεί να σταματήσει. Δηλαδή η Ευρώπη συνειδητοποίησε μέσα από την κρίση ότι έχει την ανάγκη να αναπτύξει τους θεσμούς και τις δυνατότητες για να αντιμετωπίζει μόνη της τις κρίσεις οι οποίες ανακύπτουν. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε απευθείας στο στούντιο της ΕΡΤ. Να είστε καλά. Συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Καλή δουλειά κάνει ο Κώστας ο Λασκαράτος στο Σικάγο. Πολύ καλή δουλειά. Το οποίο Σικάγο έτσι είναι γνωστό ως η πόλη των ανέμων και το παρακολουθήσαμε και στον ήχο. Και ουσιαστικά θέλω να πω το εξής. Το Σικάγο είναι η πόλη της νέας γενιάς. Της νέας γενιάς ομογενών. Ναι. Της νέας γενιάς επιχειρηματιών ομογενών. Και δεν αυτό είναι τυχαίο ακριβώς, που βρέθηκε ακριβώς, εκεί και η ελληνική αποστολή. Γι' αυτό επέλεξε η ελληνική αποστολή να ξεκινήσει από εκεί. Νομίζω είναι η πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, που ξεκινάμε από εκεί. Συνήθως πηγαίναμε στη Νέα Υόρκη